να πείτε κάτι εσείς. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να ευχαριστώ που είμαστε όλοι εδώ και μαγνωρίζεις να γνωρίζουμε, γιατί σε άλλες ελέψεις είχε και λείπαμε για συγκλονιακούς λόγους το πολύ. Να ευχηθούμε και να πούμε συγχαρητήρια και στις τρεις ομάδες εδώ που μας προσωπώ στην Κάμπα Αττική και την ένωση που την προσπάθεια που κάνει με τις φοιτητές. Εντάξει, εμείς τη Σύνο παλεύουμε, έχουμε και ειδικές συγκάτες στα προβλήματά μας, μετά από το πλεϊκά, όλα αυτά, αλλά φέτος ήταν μια χρονιά που πήγαν σχετικά καλά. Δηλαδή αυτό το Άρτεμις μας βοήθησε πάρα πολύ. Καταφέραμε τα δίμερες διεντερεύσεις σε Σύνο και πάρα γίνανε μία. Έφυγαν και άλλανε πολύ ωραία ταξίδια, δηλαδή για να πάμε στην Πάρο τη Σύρο. Σύμφω που κάναμε σήμερα 45 λεπτά να έρθουμε, κάναμε 7 ώρες και φτάνεις. Και στη Σύρο κάνουμε 9-10 ώρες. Και προτιμάς να πας από Αθήνα με τέτοια εταιρεία, τα ξέρετε πώς είναι όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θέλω να κάνω και μια προσπάθεια να πανέχω το αντρικό που έμεισε για μια χρονιά φέτος. Στο Σάκρεπα 18, ναι, θα γίνει μια προσπάθεια, οπότε θεωρώ ότι στους περισσότερους και κάποιους από εσά θα τα πούμε και στο κύπελλο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Και έτσι, φέτος θα είναι εμείς, δηλαδή προσωπικά, κάποιο παράδειγμα δεν έχουμε. Όχι ότι είχαμε και σοβαρά, απλά λίγο να δεθούν αυτά τα πάνω στις προτάσεις μας περιπαλαιτήσεων αγώνων. Αυτά λίγο θα έχουμε συζητήσει να μην τα ξαναλέμε πάλι. Γιατί εμείς δεν το πάνε όλα τα σοβαρά. Και στα παιδιά μια πίκρα που τούρισα και εγώ από κοντά και ήταν άσχημα. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, τα είχαμε ζήσει και στο παρελθόν με την αθλητική ομάδα. Στα παιδιά είναι χειρότερο. Στα παιδιά είναι χειρότερο άλλο σίγουρα. Απλά επειδή το φύσανε περισσότεροι κάποια από τα θέματα που κάνανε προτάσεις, φαντάζομαι ότι τελικά είναι προβλήματα και θα πρέπει λίγο να τα δούμε πιο σωστά και συνολικά. Αυτά λοιπόν, καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους.